δεκάδες ασθενείς, συνοδοί και επισκέπτες στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου έσπευσαν να μιλήσουν στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος έφτασε στο νοσοκομείο λίγο μετά τις 11 το πρωί. Ο κύριος Μητσοτάκης συνομίλησε με τους πολίτες, καλώντας τους να εμβολιαστούν, έχοντας προετοιμάσει ήδη το κεντρικό μήνυμα της επίσκεψής του περί αναγκαιότητας προώθησης της επιχείρησης Ελευθερία, που θα βοηθήσει τη χώρα, όπως είπε, να κόψει ως νικήτρια το νήμα της πανδημίας. Αλλά για να μπορέσουμε να κόψουμε το νήμα της κούρσας αυτής, έχοντας σώσει όσο περισσότερες ανθρώπινες ζωές, αυτό είναι εφικτό, πρέπει να εντείνουμε την προσπάθειά μας στο μέτωπο. Και αυτό είναι το κύριο μήνυμα το οποίο θέλω να μεταφέρω πρωτίστως στους συντοπίτες μου με τη σημερινή μου επίσκεψη στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο. Ο κύριος Μητσοτάκης συμμετείχε σε σύσκεψη στην οποία το παρόν, εκτός από τη διοίκηση της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας και των νοσοκομείων, υπευθύνων κλινικών COVID, διευθυντές ιατρικών υπηρεσιών και του Πρίτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, έδωσε ο Περιφερειάρχης αλλά και τοπικοί φορείς. Ποιοι είναι οι ασθενείς οι οποίοι σήμερα νοσηλεύονται? Ποιοι είναι οι ασθενείς οι οποίοι διασωλαινόνται? Ποιοι είναι δυστυχώς και σήμερα οι ασθενείς που χάνουν τη ζωή τους στην συντριπτική τους πλειοψηφία? Είναι ανεμβολίαστοι συμπολίτες μας. Είναι συμπολίτες μας δηλαδή που αν είχαν επιλέξει να εμβολιαστούν, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα έφταναν σε αυτήν την κατάσταση. Στη διάρκεια της σύσκεψης, ο κύριος Μητσοτάκης επανέλαβε την ανάγκη εμβολιασμού, ενώ για την Κρήτη είπε ότι πρέπει να τρέξει γρηγορότερα η προσπάθεια, καθώς είναι πίσω στους αριθμούς. Ζήτησε από τους γιατρούς να κοινωνήσουν το μήνυμα της αναγκαιότητας και να κάνουν γνωστά όσα βιώνουν οι ασθενείς COVID μέσα στα νοσοκομεία, σε όσους ακόμη εκφράζουν διστακτικότητα για τον εμβολιασμό. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει πιο ισχυρή παρότρινση σε κάποιον εμβολιαστή από το να μεταφέρετε εσείς τις ιστορίες μέσα από το νοσοκομείο, μέσα από τις εντατικές, μέσα από τους θαλάμους νοσηλιές. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι από σήμερα 110.000 τεστ θα ενισχύσουν την επιδημιολογική παρατήρηση της χώρας, ενώ σε ό,τι αφορά τους υγειονομικούς, κάλεσε να εμβολιαστούν, σχολιάζοντας ότι σημασία δεν έχει η επιβολή μέτρων, αλλά η αίσθηση ευθύνης που οφείλουμε ως άτομα να έχουμε, προκειμένου να διαμορφώσουμε τη συλλογική αλληλεγγύη. Σήμερα το τέταρτο κύμα είναι ένα τέταρτο κύμα ανεμβολίαστων, ουσιαστικά. Είναι μια πανδημία ανεμβολίαστων. Διότι πρέπει να ισορροπήσουμε ανάμεσα στην οικονομική και κοινωνική ζωή και στην προστασία της υπόθεσης υγείας. Όπως τώρα έχουμε το εμβόλιο της βαξίνας. Το πρώτο σκοπό με τα προτεραιότητα στην χώρα θα ξανακτήσει. Η οικονομία και η κοινωνία θα εξακολουθεί να δουλεύει. Θα πρέπει να τηρούμε τα ελάχιστα μέτρα προστασίας και θα είμαστε αυστηροί σε αυτά τα λίγα που διασκεδάμε. Και μια παρότρινση στους συντοπίτες και τους χανιώτες, προσέξτε λίγο παραπάνω παρακαλώ στα λίγα τα οποία σας ζητούμε. Ο κύριος Μητσοτάκης ενημερώθηκε από τη διοικήτρια της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας και τους διοικητές των νοσοκομείων για την κατάσταση στο χώρο των νοσοκομείων, ενώ είπε ότι η υγεία αποτελεί προτεραιότητα. Και να πω και κάτι ακόμα, είναι μια ευκαιρία να διορθώσουμε και παθογένειες του παρελθόντος. Αν επιταχθούμε ειλικρινά στον καθρέφτη τώρα, να δούμε ποιες είναι οι αδυναμίες του Εθνικού Συστήματος Υγείας, αν ρωτούμε πότε άλλοτε το κάνουμε. Όταν μιλάμε για έναν εξορθολογισμένο υγειονομικό χάρτη της χώρας, αυτό ακριβώς ρωτούμε. Ποιος κάνει τι και πού. Ο Περιφερειάρχης ζήτησε από τον κύριο Μητσοτάκη να εντάξει πρόγραμμα για την Κρήτη στο Ταμείο Ανάκαμψης, με στόχο ποτέ πια να μην χρειάζεται ασθενής από την Κρήτη να μετακινείται στην Αθήνα για ιατρικές πράξεις. Ευχαριστούμε και τη δική σας στήριξη και από το Ταμείο Ανάκαμψης και από το Υπουργείο Πόλης, για να μπορούμε να έχουμε πραγματικά μια δημόσια υγεία, μια σύγχρονη δημόσια υγεία, που την επόμενη δεκαετία θα είναι συνεχή όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για όλη την Ευρώπη. Στο περιθώριο της επίσκεψης του Πρωθυπουργού στο Παγνί, το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου είχε προγραμματίσει 3 οριστάσεις εργασίας και διαμαρτυρία, μέσω της οποίας εκφράστηκε η ανάγκη ενίσχυσης της υγείας.